Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στις 11 Ιουνίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα. Είναι η μέρα που άγει τα ονομαστήριά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Διπλή η χαρά φέτος, διπλή η γιορτή, καθώς εκτός από τα ονομαστήριά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης φέτος συμπληρώνει 25 χρόνια διακονίας στον Πατριαρχικό Θόκο. Το σημερινό επεισόδιο θα είναι αφιερωμένο στον Οικουμενικό μας Πατριάρχη. Τολμούμε να πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε μια εκπομπή η οποία δεν θα είναι ακόμη ένα αφιέρωμα στον Πατριάρχη. Θα είναι μια εκπομπή χαρισμένη στον Πατριάρχη. Μαζί μας, ο Άρχον Πρωτέκδικος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, δικηγόρος Παραρίου Πάγου Επιτιμή, ο κύριος Γεώργιος Κουκουτσίδης. Άρχον, χαίρετε. Χαίρετε. Χαίρεστε πάντοτε, Κύριο. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Τολμούμε, είπα, να κάνουμε μία τέτοια εκπομπή και πρέπει εξ αρχής να πούμε ότι γίνεται χάρη σε εσάς, σύμφωνα με την καθοδήγησή σας και τις ιδέες σας. Ξέρουμε ότι είστε πολύ κοντά στον Οικουμενικό Πατριάρχη και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο βεβαίως. Πότε ξεκινάει η γνωριμία σας, η σχέση σας με το Πατριαρχείο και τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο? Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή και στο κανάλι σας. Ένα κανάλι που προσφέρει τόσο στον χώρο της Εκκλησίας. Και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ο Θεός γνωρίζει το πόσο κοντά είμαι και το πόσο στην καρδιά μου εσθερνίζομαι τον και ζω τον θεσμό του Πατριαρχείου και σέβομαι και τιμώ τον αυθέντη και δεσπότη μου, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο. Αρχίζει η σχέση μου από τα παιδικά μου, θα έλεγα, χρόνια, όταν η καταγωγή των γονέων μου ήταν από εκείνα τα μέρη. Ο πατέρας μου ήρθε 8,5 χρονών, ο παππούς και η γιαγιά ήταν από εκείνα τα μέρη και έζησα με τις ιστορίες, με τις διηγήσεις, με όλα αυτά τα οποία διαμόρφωσαν το χαρακτήρα μου. Το 1990 υπήρξε μία προσπάθεια να φέρουμε κοντά φορείς της Θεσσαλονίκης στο Πατριαρχείο. Η πρώτη προσπάθεια ήταν με την εκπαίδευση. Επειδή ήμουν και καθηγητής, πήγαμε παραμονές των τριών ιεραρχών του 1990, δηλαδή ένα μήνα από τότε που εγκαινιάστηκε ο νέος Πατριαρχικός οίκος, μία ομάδα παιδιών. Από τότε επί Δημητρίου ακόμη, του Μακαριστού Δημητρίου, και από τότε άρχισε αυτή η προσπάθεια να πηγαίνουν παιδιά, με συνέπεια όλα τα σχολεία πλέον όλης της Ελλάδος και του εξωτερικού να επισκέπτονται το Φανάρι. Η δεύτερη προσπάθεια ήταν με το Δικηγορικό Σύλλογο, όταν το Μάιο του 90... Μετά από δική σας πρόταση. Όχι, έτσι. Το Μάιο του 90 ήταν η επίσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου, η οποία και αυτή καλλιεργήθηκε, και το 95 ανακηρύξαμε τον Πατριάρχη και ως καθηγητή του Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου τον ανακηρύξαμε επίτιμο πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης το 1995, 15 Οκτωβρίου. Η σχέση διευρύθηκε, βεβαίως τον Παναγιώτατο τον γνώριζα ως διευθυντή του ιδιαιτέρου γραφείου του Μακαριστού Δημητρίου. Βαρθολομαίος διεκρίνεται τότε ως κληρικός για την μόρφωσή του, για τις σπουδές του, για την ευφυΐα του, για πάρα πολλά πράγματα και για τη δραστηριότητά του.
Αυτό είχε σαν συνέπεια το 73 σε ηλικία 33 και ημίσεως έτους να εκλεγεί Μητροπολίτης Φιλαδελφίας και το 90 γέρον Μητροπολίτης Χαλκιδόνος. Το 91 όταν εκοιμήθη ο Πατριάρχης Δημήτριος, τότε εξελέγει παμψηφί στη θέση του πιδαλιούχου της Μητρός Εκκλησίας και από εκεί και πέρα άρχισε το επίπονο έργο του, το οποίο βεβαίως δεν άρχισε τότε, είχε αρχίσει επί Πατριαρχίας Δημητρίου, διότι όλη η περιβαλλοντική κίνηση και η αγάπη προς το περιβάλλον από τον ίδιο ξεκίνησε, αλλά φαίνεται κάστοτε Πατριάρχης. Αυτός ήταν πίσω από τον Πατριάρχη και ήταν πάντοτε εκεί που ακουμπούσε ο Πατριάρχης Δημήτριος. Αυτά όσον αφορά τη γνωριμία μου και την επικοινωνία μου, την πρώτη γνωριμία μου. Κύριε Γουγουτσίδη, ο Πατριάρχης είναι παιδί της Ύμβρου, γέννημα, θρέμα της Ύμβρου. Τον Αγίον Θεοδόρο. Λαμπρό τέχνο της Ύμβρου, τον Αγίον Θεοδόρο της Ύμβρου, όπως λέτε. Έτσι. Μια Ύμβρος η οποία σήμερα δείχνει να αναγεννάται. Δεν θα το έλεγα να αναγεννάται. Θα το έλεγα να ανοίγει την αγκαλιά της, χάρη στον Πατριάρχη και στους ανθρώπους που βρήκε κοντά του να συνεργαστεί και να αγκαλιάζει όλα τα παιδιά, αυτούς που είχαν φύγει σαν κυνηγημένα πουλιά, όπως λέει στην προσευχή του ο Όσιος Παΐσιος, και να ξαναγυρνάνε αυτά τα κυνηγημένα πουλιά στην αγκαλιά της Ύμβρου. Έχουμε λοιπόν μαζί μας να συνδεθούμε με τον κύριο Παύλο Σταματίδη, τον πρόεδρο της Ένωσης Ύμβριων Μακεδονίας Θράκης. Χαίρετε κύριε Σταματίδη. Χαίρετε. Θεωρώ την ιδέα σας εξαιρετική και για αυτό που γίνεται για τον Οικουμενικό Πατριάρχη, η εκπομπή δηλαδή συγκεκριμένη, και τα φέτος γιορτάζουμε, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, πέρα από την ονομαστική του εορτή και την 25χρονη πατριαρχική διακονία του, αλλά και τα 55 χρόνια ιεροσύνης του. Ταυτόχρονα με τα 76 χρόνια τα γενέθλια έτη του. Επίσης, όπως είπε και ο φίλος Μεσολάκης ο Βίγκας, και τα 20 χρόνια, γιατί κάθε 4 χρόνια γενέθλια ο Πατριάρχης. Γεννημένος το 1940. 29 Φεβρουαρίου. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε γιατί συμμετείχατε στη διοργάνωση αυτής της εκπομπής, αυτού του επεισοδίου και μάλιστα υλοποιούμε τις ιδέες σας. Είστε μέλος της νέας γενιάς των Ύμβριων. Για τον Πατριάρχη όλα αυτά που θα πούμε τώρα είναι το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ο Πατριάρχης είναι ένας άνθρωπος δικός μας και θα με επιτρέψετε να σας δώσω μια έτσι η έκφραση που τη χρησιμοποιούμε και το ξέρει και εκείνος και το λέμε παππού. Αυτό έχει πολύ μεγάλη αγάπη κρύβει αυτή η έκφραση. Και ο λόγος είναι ο εξής. Είναι ο παππούς της δικιάς μας γενιάς που σήμερα δεν έχουμε, αλλά ο παππούς που περιέχει και κάτι ακόμα. Είναι ο άνθρωπος που σε αγαπάει ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να πρόβλημα να έχεις. Και δεν προσπαθεί να σε αλλάξει καθόλου. Φανταστείτε ότι όλοι οι Ύμβροι, ο καθένας ξεχωριστά, θεωρεί τον Πατριάρχη δικό του, μοναδικό. Μην το σκέφτεστε συλλογικά, αλλά ο κάθε ένας μπορεί να πάει να δει τον Πατριάρχη, να του πει τα προβλήματά του, γιατί ο ίδιος ο Πατριάρχης του έχει δώσει το δικαίωμα. Του έχει δώσει το δικαίωμα να αναφέρεται προσωπικά σε εκείνον. Να του λύνει ποια προβλήματα μπορεί, και έτσι, άμα θα παρακούσετε Ύμβριους να μιλάνε μεταξύ τους, λένε εγώ με τον παππού θα μιλήσω. Δεν θα το μεταφέρουμε, λέω το ζήτημα. Όχι, εγώ θα μιλήσω με τον ίδιο τον παππού. Και αυτό δείχνει μεγάλη αγάπη. Δε στην Ύμβρο, πολλές φορές κακώς ξεχνάνε πολύ ότι είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης και είναι τόσο ψηλά. Είναι πραγματικά σαν ένα συγγενής του. Μια φορά στο ταξίδι μου έλεγε: τώρα θα πάμε στην Ύμβρο να ξεκουραστώ. Και του λέω: δεν το νομίζω. Στην Ύμβρο θα πάνε όλοι οι Ύμβροι ένας-ένας να το δούνε. Να είναι κοντά του, να τον μιλήσουν. Άρα δεν έχει περίοδο ξεκούραση στην Ύμβρο καθόλου. Αλλά το χαίρεται. Και έχει δώσει το δικαίωμα και όλοι οι άνθρωποι να το θεωρούν δικό τους. Αυτό έχει ξεπεράσει τα όρια της αγάπης.
Είναι ο παππούς τους. Πριν από λίγα χρόνια, φαινόταν ότι ο ελληνισμός στην Ήμβρο έσβηνε. Ήταν οι συγκυρίες από το 65, από το 64, από το 65, που παρέστηλαν τα πάντα. Φαινόταν ο ελληνισμός στην Ήμβρο έσβηνε. Σήμερα κάτι έχει αλλάξει, λειτουργούν σχολεία στην Ήμβρο. Πριν ακριβώς από 15 χρόνια υπήρχαν 168 γέροντες. Και κάποιοι κακόβουλοι εκεί πέρα στην Ήμβρο λέγανε ότι άντε, σε μια δεκαετία δεν θα υπάρχει κανένα στοιχείο Ρωμιών. Τότε συνέβησαν πάρα πολλά. Αρχηγός μας, αν το πούμε έτσι, των Ιμβρίων είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης, με το πάθος του για την Ήμβρο. Μετά τα δύο σωματεία, που η νέα γενιά ήρθε, γαλουχήθηκε βέβαια από τους προηγούμενους, αλλά είπε ότι πρέπει τώρα να κάνουμε τα πάντα. Και έχουμε καταλήξει, φτάσει στο σημείο, όπως λέτε, να ανοίξουν σχολεία σήμερα. Ο αριθμός σήμερα είναι περίπου στους 500 Ιμβρίους. Πάρα πολλοί νέοι γυρίζουν, πάρα πολλοί νέοι γυρίζουν με τα παιδιά τους. Αλλά το πιο ευχάριστο απ' όλα είναι ότι γεννήθηκαν και 10 παιδιά εκεί. Αυτό που λέγανε λοιπόν ότι η Ήμβρος είναι μια χαμένη πατρίδα, το οποίο δεν το δέχομαι. Είναι, εντάξει, λησμόνητη σίγουρα είναι, αλλά είμαστε όλη μέρα εκεί. Η Ήμβρος θα χαθεί μόνο αν χαθεί στις καρδιές μας και δεν πηγαίνουμε να τη δούμε. Θέλει λοιπόν στην πράξη. Όπως πάει ο Πατριάρχης μόλις βρει ευκαιρία, όπως πάμε εμείς για κάθε γεγονός, μικρό ή μεγάλο, που φτιάξαμε τα σπίτια όλοι οι Ήμβροι, οι περισσότεροι τέλος πάντων, και αναμένουμε αυτούς που είναι από τη μακρινή Αυστραλία και την Αμερική να έρθουν στην Ήμβρο. Η Ήμβρος δεν τελείωσε. Εύχομαι ο Οικουμενικός Πατριάρχης να έχει μακροημέρευση, υγεία, ψυχική και πνευματική, και το φως του Χριστού να το συντροφεύει σε κάθε του βήμα. Για μας, όσο και περίεργο φαίνεται αυτό που θα σας πω, για μας είναι η ελπίδα μας για την Ήμβρο. Ξέρετε, καμιά φορά όταν έχω δύσκολες αποφάσεις, τις σκέφτομαι. Θα ρωτήσω τον παππού. Συγκινητικός ο λόγος του κυρίου Σταματίδη, του Προέδρου της Ένωσης Συμβρίων Μακεδονίας Τράχης. Ζήτα γεγονότα και από πρώτο χέρι. Που έκανε προς τον παππού, όπως αποκάλεσε τον Πατριάρχη. Έτσι το λέμε κι εμείς. Κύριε Γουγουτσίδη, για να συνεχίσουμε. Θα ήθελα να μας πείτε για την διάρκεια της Πατριαρχίας του κυρίου Βαρθολομαίου. Στις 22 Οκτωβρίου του 16 κλείνει τα 25 χρόνια. Είναι από τις μέγιστες πατριαρχίες, όχι μόνο στον οικουμενικό θρόνο, στην πρωτόθρονη εκκλησία, αλλά και σε όλα τα πατριαρχία της Ανατολής. Βεβαίως, να φανταστούμε και να μιλήσουμε για τις τομές που έχει κάνει σε αυτή τη διάρκεια της Πατριαρχίας ο Παναγιώτατος. Ευχαριστώ, κύριε Πετρόπουλε, πάρα πολύ για την ερώτηση. Είναι κάτι το οποίο μου φέρνει σε δύσκολη θέση για τον εξής λόγο. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Πρώτα-πρώτα σας μίλησα για το περιβάλλον. Και στο περιβάλλον επάνω, αυτή την τομή που έκανε όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, που είναι υποχρέωση κάθε ανθρώπου και κάθε χριστιανού, να προστατεύσει την φύση όπως ήταν, για να ζήσει η φύση από τον άνθρωπο αλλά και ο άνθρωπος από τη φύση, τον οδήγησαν να πάρει ρηξικέλευτες αποφάσεις ένας ρέκτης πατριάρχης και να ασχοληθεί πρώτον με τα συνέδρια,
Και πού δεν ταξίδεψε. Έκανε το μεγάλο ταξίδι και πήγε πάνω στον Πόντο, πήγε στο Βόρειο Πόλο, πήγε στο Μισισιπί, πήγε σε πάρα πολλά, νομίζω και στον Αμαζόνιο, αν δεν κάνω λάθος. Είναι τα ταξίδια που είχαν σχέση με το περιβάλλον. Από εκεί και πέρα όμως και τα συνέδρια τα οποία φιλοξένησε, είτε στη Χάλκη, είτε αυτά τα οποία φιλοξενεί τις δευτεροβαθμίες εκπαιδεύσεις Θεσσαλονίκης, τα οποία έχουν πάρει πανελλήνιο πλέον χαρακτήρα, αλλά και όλων των άλλων φορέων, οι οποίοι πηγαίνουν εκεί και ασχολούνται και παρευρίσκεται και ο ίδιος, δίνουν μία άλλη διάσταση με την παρουσία του, με τις γνώσεις του, με τις εισηγήσεις του και όλοι σε αυτόν ακουμπούν. Πρόσφατα ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο κύριος Ολάν, τον είχε πάρει και είχαν πάει Φιλιππίνες και το τελευταίο συνέδριο έγινε στη Γαλλία. Προέβη και σε άλλες ενέργειες. Στην αναστήλωση ναών και ιερών μονών. Δεν υπάρχει εκκλησία ορθόδοξη που ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και δεν υπάρχει ιερά μονή που να μην την αναστήλωσε. Να μην υπάρχει αυτή η πινακίδα, συγχωρέστε με, ανακαινίστη ή αναστηλώθη εκ βάθρων. Έτσι. Υπό του Παναγιωτάτου, υπό της αυτού Θειοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Στην αναστήλωση ναών και μονό θυμούμε, σε μια συζήτηση που είχαμε κάνει στα πρώτα χρόνια της Πατριαρχίας του, ζητήθηκε η γνώμη μου και είπα εκείνο μπορεί να γίνει, εκείνο κλπ. Και βλέποντάς μου έτσι χαμογέλασε και είπε πολύ ωραία όλα αυτά, μπορούμε όμως να κάνουμε κάτι άλλο. Και είπα Παναγιώτατε, ό,τι εσείς νομίζετε, οι εκκλησίες θα γίνουν. Μπορούμε να γνωρίσουμε ένα Ρωμιόπουλο και μια Ρωμιοπούλα στην πόλη και να τους παντρέψουμε, να κάνουμε μία οικογένεια, να μείνουν εδώ και να κάνουν παιδιά. Προφητική αυτή η κουβέντα. Αυτό το πράγμα θα είναι σαν να έχουμε ανακαινήσει, να έχουμε κτίσει 3 τουλάχιστον εκκλησίες. Ήταν λόγια τα οποία τότε, όταν τα πρωτάκουσα, με είχαν συγκλονίσει. Μετά όμως, όταν τα σκέφτηκα και τα φιλοσόφησα, λέω, μα τι βαθιά κουβέντα είναι αυτή που είπε. Κύριε Γουκουτσίδη, θα μου επιτρέψετε να σας διακόψω για να συνδεθούμε με τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου θα συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Αρχοντώνη, τον μεγάλο από τα αγόρια, αδελφό του Πατριάρχου μας. Χαίρετε κύριε Αρχοντώνη, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, ευχαριστώ, καλά είστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας έχουμε από τη Μελβούρνη κοντά μας. Παρακαλώ, εγώ ευχαριστώ. Είστε ο μεγαλύτερος αδελφός του Πατριάρχη. Μάλιστα. Πείτε μας για την οικογένειά σας. Είμαστε 4 αδέρφια. Πρώτη είναι η αδερφή μας, η Ζαχαρό. Δεύτερος είμαι εγώ. Τρίτος ο Πατριάρχης και τέταρτος ο Αντώνης, ο πιο μικρός. Να είστε γεροί. Θέλουμε να μας πείτε για την Ήμβρο, για το νησί σας, τα παιδικά σας χρόνια στο νησί. Ποιο είναι το χωριό σας? Το χωριό μας είναι Άη Θεόδωρη. Μέχρι 18 χρονών ήμουν εκεί στην Ήμβρο, μεγαλώσαμε, μετά έφυγα στην πόλη. Μιλάμε για ένα νησί όπου πριν από μισό αιώνα κατοικούνταν μόνο από Έλληνες. 12.000 Έλληνες ήμασταν. Και πόσοι Τούρκοι? 30 άτομα, δεν είχε τότε Τούρκους, οι υπάλληλοι μονάχα ήταν. Και τώρα έχει 8.000 Τούρκους και 300 Έλληνες. Πώς ήταν η ζωή εκεί στο νησί? Δύσκολη ήταν, δύσκολα χρόνια, δουλεύαν πολύ ο κόσμος. Γεωργοί ήταν, εξοχήτες, αλλά τα είχαν όλα, δεν υποφέρανε να πούμε, περνούσαν καλά. Τα παιδιά τους σπουδάζανε στο σχολείο, ήταν καλά, ωραία ήταν, μέχρι το 65. Μετά αρχίσαμε να σκορπούμε. Πείτε μας για τους γονείς σας αν θέλετε. Πώς λέγονται οι γονείς σας? Ναι, Χρήστος και Μερόπη. Ο πατέρας ήταν καφιτζής
επί 55 χρόνια στο ίδιο καφενείο, από εκεί μας μεγάλωσε, ήταν και Κορέας, κόρευε, ξύριζε και εμείς βοηθούσαμε, ξύραν καφέδες. Εγώ, ο Πατριάρχης, η μαμά, οι αδερφοί, όλοι. Και μόλις πήγαινε κανένας από τους δικούς μας, ο Πατριάρχης έφυγε πάνω στο διάβασμα. Η μαμά του έλεγε, πήγαινε παιδί μου να παίξεις και εσύ με τα άλλα τα παιδιά, αυτός εκεί, στο βιβλίο, στα θρησκευτικά. Ακολουθούσε πάντα το νεαρέα του χωριού, στις μαχολιτουργές, με το γαϊδωράκι ακολουθούσε. Ήταν 7-8 χρονών και μάζευε τα σαλικάρια, τα τρυπούς, έκανε θυμιατό που βροντούσαν. Ήταν ήσυχο παιδί, υπάκου. Όταν ήθελε η μαμά να δώσει κάτι στους γερόντους, πρώτος έτρεχε, Δημητράκης το όνομά του είδα τότε. Και θυμούμαι κάποτε του δω και γάλα να πάει σε μια όματη γιαγιά και πολύ βιαστικός που ήταν έπεσε από τη σκάλα και έχει ένα σημάδι εδώ αν τον προσέξετε. Είναι, έμεινε σημάδι πάνω από το μάτι του. Σαν μεγαλύτερος αδερφός του Παναγιωτάτου θα ήθελα να του κάνετε μία ευχή για τη γιορτή του. Πάντα τον ευχόμαστε χρόνια πολλά να ζήσει, να εκατοστήσει και ο Θεός η Παναγιά να είναι μαζί του. Κύριε Νίκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όμως εκεί δίπλα σας την ακούσαμε. Καλώς. Είναι η κυρία Κέτη, η σύζυγός σας. Χαίρετε, κυρία Κέτη. Χαίρετε, κύριε Πετρόπουλη, πώς είσαστε. Καλά. Δόξα τω Θεώ, εσείς. Γνωριζόμαστε βεβαίως. Από ό,τι είπατε, μας γνωρίζετε. Βλέπετε το 4Ε. Βλέπουμε το 4Ε κάθε βράδυ. Στολίζετε την οθόνη. Κυρία Κέτη, εσείς είστε ύμβρια. Ήμβρια, είμαι από άλλο χωριό, από το Σχοινούδι. Το μεγαλύτερο χωριό της Ήμβρο, είναι 7 χωριά Ήμβρος. Είμαι από το Σχοινούδι εγώ. Πείτε μας λοιπόν δύο λόγια για τον Πατριάρχη, όπως τον γνωρίζατε. Το γνώρισα, ήταν πολύ τυπικό παιδάκι. Πολύ ήσυχο, πολύ ταπεινό και πολύ εργατικό στη δουλειά του, στα μαθήματα και στα θρησκευτικά. Ήταν γεννημένος για αυτή τη δουλειά. Μας αγαπάει όλος. Τα νύψια του όλα τα αγαπά σαν παιδιά του. Κι ας είναι απλωμένα στις τέσσερις άκρες της γης, ε. Μπράβο. Και τα αγαπάει πάρα πολύ. Κάντε μια ευχή λοιπόν για τη γιορτή του. Από την ψυχή μου κάνω την καλύτερη ευχή να είναι γερός και να τον έχει ο Θεός γερόν πάντοτε να τον καμαρώνουμε όπως τον καμαρώνει όλος ο κόσμος. Τον αξίζει. Νομίζω ότι η κουβέντα με τον κύριο Νίκο Αρχοντώνη, τον αδερφό του Πατριάρχη μας και τη σύζυγό του. Ακριβώς, και τη σύζυγό του, την ύφη του Πατριάρχη, νομίζω ήταν έτσι ένας τόνος ευχάριστος στην εκπομπή μας. Όντως ήταν πάρα πολύ ωραίος και συγκινητικός. Φαντάζομαι ότι ο Παναγιώτατος θα χαρεί ιδιαίτερα και θα χαμογελάει τώρα καθώς είδε τον αδελφό και την ύφη να το απευθύνουν αυτές τις ευχές. Στους ναούς αυτούς που ανακαίνισε και στα μοναστήρια, ειδικά στον Άγιο Γεώργιο του Κουδουνά, για παράδειγμα, που είναι ανδρό μοναστήρι, έχει πάει η αδελφότητα του πατρός Σεφρέμ από το Άγιο Όρος. Μαζί είναι οι δύο ιερομόναχοι, ο πατέρ Καλίνικος και ο πατέρ Ζεκίλ. Μεγάλο προσκύνημα. Από Τούρκους, από Συριακοβίτες, από Αρμένιους κλπ. Χιλιάδες χιλιάδες πάνε στις 23 του μηνός του Αγίου Γεωργίου. Να σας πω για την Παναγία του Βεφά, το Αιγαίσμα. Να σας μιλήσω για τον Παλουκλή, όπου εναλλάσσονται οι αδελφότητες, οι γυναικείες από την Ελλάδα και πηγαίνουν και βοηθούν. Άνοιξε διόδους με τις διπλωματικές τους σχέσεις.
στα μοίρα της Λυκείας, σε όλες τις παραθαλάσσιες περιοχές της Μικράς Ασίας. Πήγε στην Ατάλεια, στην περιοχή της Πισιδίας. Πήγε στη Βυθινία, όπου στη Βυθινία, στην περιοχή της Προύσης, Ελιγμούς, Καλλικράτεια, Σιγή, αγόρασε τρεις εκκλησίες στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και τώρα εκεί η Μητρόπολη Προύσης άρχισε τις ανακατασκευές. Άνοιξε τον δρόμο για την Καπαδοκία, που πήρε άλλη μορφή. Άνοιξε τον δρόμο για την Παναγία Σουμελά, που πρόσφατα ανακαλύφθηκε σε ένα μέρος μια τρομερή αγιογραφία. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Άνοιξε πάρα πολλούς δρόμους και προς το εξωτερικό. Και αυτοί οι δρόμοι, και με τις γνώσεις που έχει των 7 γλωσσών που μιλάει, του δίνουν μια αμεσότητα με τον απέναντι. Είτε είναι πολιτικό πρόσωπο, είναι θρησκευτικό πρόσωπο, είτε είναι φορέας άλλων δυνατοτήτων. Η ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε τρομερή αίσθηση. Στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών το ίδιο. Έχει τιμηθεί από πάρα πολλά πανεπιστήμια και έχει ανακηρυχθεί επίτιμος διδάκτορ πάρα πολλών πανεπιστημίων. Σκεφτείτε ότι πριν από 2-3 χρόνια η πρίτανης του πρώτου πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, Πανεπιστημίου του Βοσπόρου, τον προσεφώνησε ως Παναγιώτατε Οικουμενική Πατριάρχα, που ποτέ δεν έχει ξανακουστεί μες στην Τουρκία αυτό. Είναι ο Ρουμ, είναι το Ρουμ Πατριχανεσί ή το Ρουμ Πατρικυκλή. Από εκεί και πέρα, Οικουμενικό Πατριάρχη, η πρίτανης του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου, που είναι και το πλέον διάσημο ή εκ των πλέον διασήμων της Κωνσταντινούπολης. Να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Αρχοντώνη, το μικρότερο αδελφό του Πατριάρχη μας. Χαίρετε, κύριε Αρχοντώνη. Χαίρετε. Είστε ο μικρότερος αδελφός του Πατριάρχη. Μάλιστα. Ο τελευταίος. Ο τελευταίος. Θα θέλαμε να μας πείτε τι θυμάστε έτσι από την Ήμβρο. Ήμασταν μικροί όλοι. Και ξέρετε, στα χωριά η ζωή πώς κυλάει. Τα παιδιά βοηθούσαν τους γονείς τους, έτσι βοηθούσαμε και εμείς τους γονείς μας και περνούσε έτσι ο καιρός. Είχαμε τα κατσίκια, είχαμε τα πρόβατα, πηγαίναμε στα πρόβατα, πηγαίναμε στα κατσίκια, βοηθούσαμε στο καφενείο και ο Πατριάρχης, ο αδελφός μας, εκείνος αγαπούσε πολύ την Εκκλησία από μικρός. Όπου πήγαινε ο παπάς από πίσω του. Ξέρετε, και στην Ήμβρο είχαμε πολλά εξοκλήσια, πάρα πολλά εξοκλήσια και κάθε μέρα είχε και το Αγίου Αντωνίου, το Αγίου Αθανασίου, το Αγίου, τέλος πάντων, όλες οι γιορτές γιορτάζανε τα εξοκλήσια και πήγαινε από πίσω από τον παπά να τον βοηθήσει στις γιορτές παντού, όλος τον έχανες που τον έβρεκε στην Εκκλησία. Το είχε από τότε μέσα του και γι' αυτό έφτασε και σε αυτό το πιο μεγάλο αξίωμα της Ορθοδοξίας, να πούμε έτσι. Ναι, το είχε από μικρό του μέσα. Στο χωριό είχε την νονά του, η οποία ήταν η αδερφή του συγχωρημένου του Ιακώβου του Αμερικής. Η αδερφή του ζούσε μόνη της κι αυτή και πήγαινε συχνά και την επισκεφτόταν. Και αυτή χαιρόταν πάρα πολύ που έβλεπε το βαπτιστήρι της. Γιατί δεν είχε κανέναν και εκείνη. Πώς την λέγανε, πώς τη λέγανε το όνομά της? Χρυσάνθη. Όταν έρχεται στην Ήμβρο, λέει, ξαναζωντανεύω στην Ήμβρο. Νιώθει πάρα πολύ ωραία που είναι στη γενέτειρά του. Και κάθε φορά που θα πάμε στην εκκλησία, θα πάει μετά στο τάφο της να κάνει μια προσευχή, να της κάνει ένα τρισάγιο. Θα ήθελα να μας πείτε για τους γονείς σας, για την κυρία Μερόπη και τον κύριο Χρήστο. Την αγαπούσε ιδιαίτερα τη μητέρα σας, ο Πατριάρχης? Ναι, την αγαπούσε. Την είχε αδυναμία πάρα πολύ και όλα τα αδερφιά την αγαπούσαν. Η μάνα μου, πώς να το πούμε. Δεν μπορείς να μην αγαπάς τη μάνα σου, αλλά εκείνος ιδιαίτερα έχει μία αυτό παραπάνω, πώς να το πούμε. Μια αγάπη που
φαινόταν, αλλά την αγαπούσε πάρα πολύ. Το έχουμε καμάρι αυτό βέβαια, να έχουμε έναν αδερφό πατριάρχη. Πώς να το πούμε, για μας δεν μπορούσε να γίνει το καλύτερο από αυτό μες στην οικογένειά μας. Τι τον ξεκουράζει τον Πατριάρχη, πώς ξεκουράζεται? Είναι ένας άνθρωπος που όλη τη μέρα δουλεύει. Όλη τη μέρα δουλεύει. Με τι ξεκουράζεται ο Πατριάρχης? Να σας πω, η ξεκούραση για εκείνον δεν ξέρω πώς ξεκουράζεται. Δεν ξέρω αν ξέρει τι είναι η ξεκούραση, γιατί όταν πάω και τον βλέπω, καθόμαστε, μόλις έρθει από το Πατριαρχείο, πηγαίνει στο γραφείο του, παίρνει τα χαρτιά του, αρχίζει τη δουλειά, κάθομαι εγώ, κοιτάζω τη τηλεόραση, διαβάζω τις εφημερίδες και το, η ώρα 12, μία, τον λέω αύριο πάλι θα έχετε ραντεβού, έχετε εκκλησία, έχετε αυτό, πάτε να ξεκουραστείτε. Τώρα και δεν σηκώνεται να πάει να ξεκουραστεί καθόλου. Γι' αυτό για εκείνον ξεκούρασε, δεν ξέρω πότε ξεκουράσετε. Ποιες είναι οι αγωνίες του, το άγχος του, οι έγνοιες του? Οι έγνοιες του είναι πάρα πολλές. Και κάθε μέρα στο Πατριαρχείο που πηγαίνει, πολλούς επισκέπτες, όλους θέλει να τους δει. Δεν λέει κουράστηκα πια, δεν μπορώ, μέχρι τον τελευταίο επισκέπτη. Και κάθε επισκέπτης έχει τα παράπονά του, έχει τι να πω, να τον πει τα δικά του, να τον βοηθήσει, να κάνει και δεν ξέρει τι είναι το όχι. Και για όλους έχει μια καλή κουβέντα, σε όλους απευθύνεται. Σε όλους. Ναι. Ο Θεός να δίνει την υγεία του. Ο χαρακτήρας του, ποιος νομίζετε, πήρε από τον πατέρα και τι πήρε από τη μητέρα, για πείτε μας. Τη μητέρα πήρε πιο πολύ να βοηθάει τους φτωχούς, γιατί και η μητέρα μας εχωρημένη το είχε μέσα της να πάει να βοηθήσει όπου είχαν ανάγκη, παρόλο που είχαμε και εμείς ανάγκη, αλλά ό,τι μπορούσε να κάνει. Και ο πατέρας μου ήταν πάρα πολύ εργατικός, δεν ξέρει και εκείνος τι ήταν ξεκούραση, και από εκεί πήρε από τον πατέρα μου. Γι' αυτό και εκείνος κουράζεται και δεν ξέρει τι είναι ξεκουράζει καθόλου. Μια ευχή να κάνετε για τον μεγαλύτερο αδερφό σας, για τον Πατριάρχη μας. Γιορτάζει ο Πατριάρχης. Μάλιστα. Μόνο γιορτάζει, αλλά φέτος κλείνει και 25 χρόνια Πατριαρχίας. Την ευχή που έχω να κάνω και να πω, ο Θεός να τον δίνει πάντα δύναμη, την υγεία του, για να μπορεί να συνεχίσει αυτό που κάνει. Πατριάρχης, εκτός από τους τόσους τομείς δράσης του, τους οποίους με χυμαρόδι λόγο μας αναλύσατε προηγουμένως, επιγραμματικά βεβαίως, όσο επιγραμματικά γίνεται, ένα άλλο πολύ σπουδαίο έργο που έκανε ήταν ότι διεύρυνε την Αγία και Ιερά Σύνοδο. Σωστό. Πάρα πολύ σωστή η τοποθέτησή σας. Όντως έτσι έγινε. Έφυγε από τα στενά όρια της Κωνσταντινούπολεως και πήγε σε όλες τις επαρχίες του Οικουμενικού Θρόνου. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ίδρυσε νέες Μητροπόλεις. Η τελευταία ήταν της Σιγκαπούρης, η οποία περιλαμβάνει Ινδονησία, Ινδία κλπ. Αλλά εκτός της διευρύσεως και της δημιουργίας νέων Μητροπόλεων, καλεί όλους τους Μητροπολίτες και Αρχιεπισκόπους ως μέλη της Διαρκούς Συνόδου, τους οποίους ανανεώνει, τους μεν εκ του εξωτερικού κάθε χρόνο, τους δε εκ του εσωτερικού ένα εξάμηνο. Φρόντισαν να πάρουν υπηκότητα, οι περισσότεροι εξ αυτών. Επίσης, έκανε το εξής τόλμημα. Πήρε στην Πατριαρχική Αυλή εξαιρετικούς κληρικούς, στους οποίους πήρε την άδεια εργασίας από το τουρκικό κράτος, και αυτά τα παιδιά
θα εξελιχθούν αυτοί οι αρχιερείς, αυτοί οι πατέρες, και θα γίνουν αρχιερείς, θα γίνουν στελέχοι της Εκκλησίας και θα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν. Ο Θεός να τον έχει γερό για πάρα πολλά χρόνια, τον Παναγιώτατό μας. Αλλά θα έρθει μια στιγμή να ψηφίσουν όλοι αυτοί και θα διευρυνθεί το εκλογικό σώμα. Όμως τις τομές στις οποίες μας περιγράψατε και το έργο του και οι δραστηριότητες του δεν σταματούν ασφαλώς εκεί. Σαφώς και δεν σταματούν εκεί. Και σε κάτι το οποίο πρέπει να το ομολογήσουμε είναι ότι στον επιβατήριο ή ανθρωνιστήριο λόγο του είχε πει ότι θα κρατήσω απαράγραπτα τα δικαιώματα του Οικουμενικού Θρόνου και αυτό το δίνει με όλες του τις δυνάμεις 25 χρόνια τώρα. Και να σκεφτείτε ότι το 1995 χειροτώνησε τρεις αρχιερείς. Τον έναν από αυτούς τον πήρε μετά από 2 μήνες και τον τοποθέτησε ηγούμενο στην Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος Κάλκης, όπου ανακαίνισε ο νυν Μητροπολίτης Γέρον Δέρκων όλη τη σχολή, άνοιξε τις πόρτες της σχολής και δέχθηκε κόσμο. Από εκεί έγινε γνωστή η Χάλκη. Και τώρα βέβαια ο νυν Μητροπολίτης έχει δημιουργήσει και μία αδελφότητα. Βεβαίως. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει ένα μέλλον. Βεβαίως μπορεί να μην επιτρέπουν να ανοίξει σχολή που είναι καθόλου έτοιμη, αλλά η σχολή αυτή τη στιγμή και η έλλειψη βεβαίως στελεχών στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο φαίνεται τώρα από το κλείσιμο της θεολογικής σχολής της Χάλκης από το 1971, αλλά αυτό το πράγμα δημιουργεί την αίσθηση ότι η Χάλκη είναι πάντα εδώ, δέχεται τον οποιοδήποτε επισκέπτη και φίλο. Οργάνωσε τους οφικιάλους αμέσως. Μία από τις πρώτες κινήσεις του ήταν να οργανώσει οφικιάλους και ίδρυσε αυτή την αδελφότητα των οφικιάλων της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Παναγία Παπαμακάριστος, που πάρα πολύ συνδράμουν στο έργο της Εκκλησίας. Καθιέρωσε τις κατασκηνώσεις στο νησί της πρώτης και έχουν πάρει μια άλλη ζωντάνια και μια δομή. Από τη Μητρόπολη Νεαπόλεως εδώ πάνε στελέχη και βοηθούν. Μάζεψε όλα τα παιδιά της Ομογένειας. Προσέφυγε στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Χάγη. Διεκδίκησε ακίνητα της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής, το ορφανοτροφείο της Πριγκίπους και πολλά άλλα. Ενέργειες τολμηρές και επικίνδυνες μέσα σε εισαγωγικά, αλλά το τόλμησε και δικαιώθηκε και το κατάφερε. Και αυτό είναι στα σύν του. Γνωρίζω προσωπικά τη σχέση σας με τον Παναγιώτατο. Μπορώ να καταθέσω ότι ο ίδιος εκεί στο ναό του Αγίου Γεωργίου, στον Πατριαρχικό Ναό στο Φανάρι, σας χειροθέτησε σε οφικίαλο του Οικουμενικού Θρόνου. Ήμουν παρόν σε μια συγκινητική, κατανοητική, καταπληκτική ακολουθία. Πείτε μας για τις προσωπικές σας στιγμές με τον Παναγιώτατο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά είναι πάρα πολλές, κύριε Πετρόπουλε. Είναι πάρα πολλές, διότι πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Να σας πω τι έζησα εγώ στη Χάλκη μαζί του. 98 θυμούμαι ήταν. Καταρχήν κυλιάται με τα παιδιά στο χορτάρι. Είναι ένα μικρό παιδί. Αγαπάει τα παιδιά. Αγαπάει, λατρεύει τα παιδιά. Παίζει μπάλα. Και τα τουρκάκια. Μου λέει, να περπατήσουμε. Όταν λέμε περπατήσουμε, ο Πατριάρχης μας κάνει όλο το γύρο του νησιού της Χάλκης, από τη μία πλευρά στην άλλη. Δεν ξέρω πόση ώρα κρατάει, πάντως εγώ, για να είμαι ειλικρινής, που ήμουν και κατά 18 χρόνια νεότερος, λίγο ακόμα ακούσα. Μου ρωτούσε, κουράστηκες? Λέγω, όχι Παναγιώτα, την ευχή σας. Έπαιζαν κάποια τουρκάκια μπάλα και άρχισε να κλωτσάει. Α, αγκαλιάστηκαν αυτά, λέω, σας βγάλω μια φωτογραφία.
σας πω ότι κάθε πρωί μου έλεγε θα κάνουμε το γύρο της σχολής. Με έπαιρνε. Μου έλεγε, εδώ είναι το φυτώριό μας. Εδώ παίζαμε, ήταν το γήπεδό μας. Εγώ έπαιζα τερματοφύλακας. Αλλά δεν έδινα και πολύ σημασία. Έτρωγα καμία 7-8 γκολ, φώναζαν οι άλλοι. Έλεγα, φτάνει τόσο που παίξαμε. Πήγαινε στα ζώα. Μπαχα, ακούσα πάρα πολύ τα ζώα. Του είχαν κάνει δώρο ένα γαϊδουράκο μικρό. Νομίζω ότι έχει φύγει από την επίγεια παρουσία του και έχει αντικατασταθεί με άλλο. Έχει κατσικούλες, έχει πρόβατα, έχει κότες, έχει παγόνια, έχει τα πάντα. Το να αρέσει πάρα πολύ η φύση, το να αρέσει πάρα πολύ η ζωή στην Ήπεθρο και κάτω από τους κέδρους και κάτω από τα δέντρα της Χάλκης, εκεί είναι που πραγματικά ζει τη φύση και ονειρεύεται την Ήπεθρο. Επιτρέψτε στο σημείο αυτό να συνδεθούμε με τη Γενέβη στην Ελβετία, όπου μας περιμένει ο κύριος Γιώργος Λεμόπουλος, ο πολύ αγαπητό πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχου και από ό,τι γνωρίζω πολύ καλός σας φίλος. Αδελφός. Χαίρετε κύριε Λεμόπουλε, σας βρίσκουμε στη Γενέβη. Χαίρετε και από την Γενέβη και σας ευχαριστώ πολύ για την απόψινή φιλοξενία ή τη σημερινή φιλοξενία. Μεγάλη μου χαρά να είμαι σε επαφή μαζί σας και μεγάλη μου χαρά να συμμετέχω κι εγώ σε αυτή την προσφορά προς τον Παναγιώτατο. Θα ήθελα να μου πείτε πού και πότε γνωρίσατε τον Παναγιώτατο. Ήμουν μαθητής του Λυκειακού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, όταν, επιτρέψτε μου να το πω, ο νεαρός τότε διάκονος Βαρθολομαίος επέστρεψε στην πόλη έχοντας μόλις περατώσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο εξωτερικό. Ανέλαβε αμέσως καθήκοντα βοηθού σχολά. Τον ζήσαμε, εγώ, οι συμφοιτητές, οι συμμαθητές μου, από κοντά και κρατούμε όλοι μια πολύ ζωντανή ανάμνηση της παρουσίας του στη σχολή. Τι περγαμηνές έφερε μαζί του ο Παναγιώτατος όταν επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη? Ο διάκονος Βαρθολομαίος επέστρεψε βέβαια στην Κωνσταντινούπολη με πολλές περγαμηνές, αλλά θέλω να σημειώσω ότι δεν έφυγε με άδεια χέρια. Η Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ανεγνώρισε τη φιλομάθεια και τα ενδιαφέροντα του αριστούχου νέου ιεροσπουδαστού, εκτίμησε την αφοσίωση του νεαρού διακόνου στη Μητέρα Εκκλησία και αποφάσισε να τον στείλει για μεταπτυχιακές σπουδές ως υπότροφο της Εκκλησίας. Έχει σημασία, φεύγει με υποτροφία της Εκκλησίας. Καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών του στο εξωτερικό, ο διάκονος Βαρθολομαίος δεν διακρίθηκε μόνο για την εργατικότητα, την φιλομάθεια και την επιμέλειά του, αλλά και για δύο ακόμη πράγματα. Πρώτον, την πηγαία ανταπόκρισή του στις λειτουργικές ανάγκες της πόλεως ή χώρας στην οποία σπούδασε. Δεύτερον, τη βαθιά του συνείδηση ότι πάντοτε εκπροσωπούσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε κάθε σχέση και σε κάθε επαφή που είχε με φοιτητικούς κύκλους, με ακαδημαϊκούς δασκάλους ή ακόμη και με εκκλησιαστικούς παράγοντες. Λοιπόν, βλέπετε ότι το προφίλ του Πατριάρχου Βαρθολομαίου άρχισε, αν μπορώ να το πω έτσι, να διαγράφεται από τα φοιτητικά του ήδη χρόνια. Εργατικός και δημιουργικός, φιλακόλουθος και πάντοτε πηγαίος, ειλικρινής και θα έλεγα φαναριώτης στις σχέσεις του με τους άλλους. Αν και επρόκειτο να αναλάβει ακαδημαϊκό ρόλο στη θεολογική σχολή της Χάλκης, λόγω των συγκυριών η θεολογική σχολή κλείνει και δεν αξιώθηκε να διδάξει εκεί. Αλλά έτυχε πολλών άλλων ακαδημαϊκών διακρίσεων. Ναι, είναι σωστό. Ο Παναγιώτατος, αν και δεν μπόρεσε, όπως είπατε πολύ σωστά, να αναλάβει καθηγεσία, όπως ήταν στο σχέδιο, δεν έπαυσε ποτέ να ενδιαφέρεται για θέματα θεολογικά, κοινωνικά, πανανθρώπινα. Γι' αυτό τον
τα ενδιαφέροντά του, έχει ανακηρυχθεί επίτιμος διδάκτορ από επιφανή ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, στις Φιλιππίνες, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Σκωτία, στο Βέλγιο, στη Ρωσία, στην Ιταλία, στη Ρουμανία, ακόμη και στην Τουρκία. Ατελείωτες, έτσι, οι ακαδημαϊκές διακρίσεις. Και σε κάθε χώρα, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά σε κάθε χώρα είναι πολλά τα πανεπιστήμια τα οποία έχουν δώσει διδακτορικό τιμής ένεκεν, έχουν ανακηρύξει τον Παναγιώτητο διδάκτορα τιμής ένεκεν. Είναι λοιπόν οι χώρες επί πολλά πανεπιστήμια. Μπορώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι σε κάθε του βήμα, στις σπουδές του, όπως και στη συμμετοχή του σε συνέδρια, επιτροπές και διαλόγους, ο Παναγιώτατος συνέχισε πάντοτε με απόλυτη πιστότητα, αλλά βέβαια και με ιδιαίτερη επιτυχία που αποτελεί την προσωπική του σφραγίδα, συνέχισε, λέω, με απόλυτη πιστότητα την παράδοση της Εκκλησίας του, του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μπροστά μας σε λίγες ημέρες πρόκειται να λάβει χώρα η Μεγάλη και Αγία Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Θα ήθελα να μας μιλήσετε για το ρόλο του Παναγιωτάτου στη σύγκληση και την πραγματοποίηση της Συνόδου. Ο Παναγιώτατος ήδη από Μητροπολίτης Φιλαδελφίας και μετέπειτα Μητροπολίτης Χαλκιδόνος είχε έντονα τον οραματισμό και έντονα τον διακαή πόθο να δει μια μέρα την σύνοδο αυτή της Ορθοδόξου Εκκλησίας να πραγματοποιείται. Και νομίζω από την ημέρα της εκλογής του προσπάθησε να συνάξει επί του αυτό την Ορθοδοξία. Ας μην ξεχάσουμε τις τακτικές κατά το δυνατόν συνάξεις των προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών που είναι κατά κάποιο τρόπο το προάγγελμα της Συνόδου. Αυτό το μήνυμα της ενότητος και το μήνυμα ελπίδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι νομίζω πολύ σπουδαία και πολύ κεντρικά σημεία και αν μπορώ να ερμηνεύσω την θέση του Παναγιωτάτου Πατριάρχου μας, είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα και έκανε νομίζω ήδη τα πάντα για να μπορέσει αυτό το όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Κύριε Λεμόπουλε, εν είδη κατακλείδος, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης, ο κύριος Βαρθολομαίος, γιορτάζει τα ονομαστήριά του. Μια ευχή να του κάνετε. Εγώ προτού κάνω ευχή, διότι δεν ευχόμαστε, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για την πατρική του αγάπη και τις πατρικές του συμβουλές από το 1968, όταν ήμουν φοιτητής, μέχρι και σήμερα στη θέση που βρίσκομαι, διότι πάντοτε έχει την ευκαιρία να μου πει ένα λόγο συμβουλευτικό, ένα λόγο ενθαρρυντικό και του είμαι βαθιά ευγνώμων για αυτό. Είμαι βαθιά ευγνώμων για την ευλογημένη πατριαρχία του, η οποία είναι μια ευλογία για όλους μας, διότι είναι μια ορθόδοξη μαρτυρία σε όλη την Οικουμένη και μια πιστή αλλά και δύσκολη διακονία της Μικρός Εκκλησίας. Ολόθυμες ευχές για έτη πολλά, ευλογημένα και καρποφόρα επαγαθώ της Εκκλησίας. Θερμές ευχαριστίες του Μαναγιώτη. Έχουμε όμως ακόμη έναν άνθρωπο ο οποίος όχι μόνο αγαπάει αλλά είναι αφοσιωμένος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
και στον Πατριάρχη, τον οποίο αποκαλεί πατέρα του. Τη δε μητέρα Εκκλησία, μητέρα του. Τον πατέρα Δοσίθεο Κανέλο, τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής της Τατάρνης στην Ευρυτανία, ο οποίος είναι γνωστός στο Πανελλήνιο βεβαίως από τα δύο έργα του για την Κωνσταντινούπολη, μια γοργόνα στον Κεράτιο και θέλω να πιω όλο το Βόσπορο. Έτσι. Και όχι γνωρίζεστε μόνο αυτό, και από τα ημερολόγια του, τα οποία είναι του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και από τη μαγειρική του και από έτσι. Και κυρίως είναι λόγιος άνθρωπος, χρησιμοποιώντας μια εξαιρετική γλώσσα που πλέον έχει εκλείψει από το ελληνικό λεξιλόγιο. Σαν Έλληνας ανήκω στο ελληνικό κράτος, είμαι ελληνικός. Σαν Ρωμιός ανήκω στη Μεγάλη Θεία Εκκλησία. Γιατί εκεί είναι η μάνα μου, εκεί είναι ο πατέρας μου. Και μάνα μου είναι η Μεγάλη Θεία Εκκλησία και πατέρας μου είναι ο Πατριάρχης. Στο Πατριαρχείο και στην περιοχή την ευρύτερη υπάρχουν 85 εκκλησίες που λειτουργούνται, που χτυπάει η καμπάνα. Υπάρχουν 95 αγιάσματα, τα οποία αγιάζουν το λαό του Θεού. Υπάρχει το Πατριαρχείο μας, υπάρχει ο Πατριάρχης μας, υπάρχει η παρελθόσα δόξα και ο παρόν σταυρός. Και ας μην δυσμονούμε ότι η ζωή όλων όσοι βρίσκονται στην πόλη και όσοι έχουν απομείνει στην πόλη και όσοι είναι οι από το χρέος μη κινούντες, ζουν ζωή σταυρική. Ανά πάσα στιγμή κινδυνεύουν από κάποιους φανατισμούς, από κάποιες δολοπλοκίες, από κάποιους στήρους ελαδισμούς, τα οποία όλα μαζί, αν τα κανείς τα συναθρήσει, είναι μια ανθοδέσμη του κακού, η οποία πικραίνει όλους εκείνους οι οποίοι ζουν εκεί και προσφέρουν τη ζωή τους, ώστε να γίνει το φανάρι αϊλαμπές και να μην σβήσει ποτέ. Τι είναι για εσάς ο Πατριάρχης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κύριε Βαρθολομαίος, πώς έχετε ζήσει τον Πατριάρχη? Θα ήθελα να έχω ζήσει πολύ περισσότερες ημέρες από όσες έχω ζήσει μαζί με τον Πατριάρχη. Αλλά έστω και αυτές οι λίγες ημέρες που έχω ζήσει μαζί, τις θεωρώ από τις ευτυχέστερες ημέρες της ζωής μου. Εκείνα που μένουν πολύ στη ζωή του ανθρώπου είναι οι γνωριμίες με τέτοια πρόσωπα, σαν το πρόσωπο του Παναγιωτάτου, Πατριάρχου, Πατρός και Αυθέντου μας, του Βαρθολομαίου. Μιλήστε μας λίγο για την προσωπικότητά του. Δεν είναι εύκολο να μιλήσω για την προσωπικότητα γιατί του Πατριάρχου μας, γιατί να μιλήσει για κάποιον την προσωπικότητά του πρέπει να είσαι ίσος. Αλλά είναι δυνατόν ένα ταπεινό, φτωχό, γέρικο σπουργητάκι να μπορέσει να κρίνει το πέταγμα ενός αητού? Μου φαίνεται ότι αυτό είναι αδύνατο. Η εμμή ελαχιστότης, εκείνο το οποίο μπορώ να πω και μπορώ έτσι να περιγράψω, είναι ότι ο Κύριος επεσκέψατε τον λαό αυτού και έδωσε στην Αγία Ορθοδοξία μας ένα άνθρωπο ο οποίος είναι πλήρης από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και ο οποίος αναλύσκεται νύχτη μερών για την πίστη μας, την Αγιωτάτη Ορθοδοξία μας. Ήσασταν μαζί τους σε λειτουργίες που ετέλεσε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια σε πολλές εκκλησίες αρχές στη Μικρά Ασία. Πείτε μας για την εμπειρία σας αυτή, είναι έργο του Παναγιωτάτου? Επιθυμία του Παναγιωτάτου. Γιατί μην δυσμονούμε ότι έχει γεννηθεί σε ένα νησί το οποίο έχει επιφέρει πολλά. Γιατί το νησί που γεννήθηκε Ήβρος, παλιότερα είχε 10.000 κατοίκους, τώρα έχει μόνο 300. Υπέφερε πάρα πολλά από τον φανατισμό των κρατούντων. Και μέσα του ζει με την ελπίδα της Αναστάσεως, της ομογενείας. Και αυτό το κάνει ώστε να ενδιαφέρεται για ό,τι είχε απομείνει ύστερα από την ανταλλαγή των πληθυσμών του 1922 στη Μικρά Ασία και στην Ανατολική Θράκη. Πάντως, εάν ακολουθήσει κανείς τον Πατριάρχη
σε τέτοιες έτσι προχειρηματικές περιηγήσεις θα είναι κάτι αξέχαστο γι' αυτό, όπως είναι και σε μένα. Σε κάτι πιο επίκαιρο. Ναι. Μετά από τόσους αιώνες και από πρωτοβουλίες και προσπάθειες του Παναγιωτάτου, ετοιμάζεται και σε λίγες ημέρες θα πραγματοποιηθεί η Αγία και Μεγάλη Πανορθόδοξος Σύνοδος. Πείτε μας για τη συμμετοχή του Παναγιωτάτου, την σημασία και την πραγματοποίησή της. Ο Παναγιώτατος δεν έχει συμμετοχή. Ο Παναγιώτατος είναι η κεφαλή. Είναι ο οραματιστής. Είναι αυτός ο οποίος μοχθεί νυχθημερών ώστε να πραγματιστεί αυτό το μεγάλο όνειρο, το επί αιώνας μεγάλο όνειρο, να ενωθούν κάποτε οι Ορθόδοξοι και να φανεί η ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, για να μην νομίζουν οι ξένοι, είτε λέγονται Ρωμακαθολικοί, είτε Προτεστάντες, είτε οι διάφοροι Ερετικοί, είτε και οι Αλλόδοξοι, ότι η Ορθοδοξία δεν είναι τίποτα άλλο παρά κομματάκια-κομματάκια από ένα ταψί μπακλαβά, για να νομίζουν μια ορολογία έτσι τουρκική. Αλλά είναι κάτι το ενιαίο. Είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Επειδή εορτάζει ο Παναγιώτατος, τι να ευχηθούμε εμείς? Εγώ δεν τολμώ να ευχηθώ στον Παναγιώτατο. Να ευχηθεί ο Παναγιώτατος για μας. Έτσι, και να μας ευχηθεί να ορθοδοξούμε, να ζούμε ζωή πνευματική και κυρίως να κληρονομήσουμε όλοι μαζί τη Βασιλεία των Ουρανών. Πραγματικά, κύριε Κουκουτσίδη, λόγιο το ύφος του λόγου του Πατρός Δοσίθεου, του Ηγουμένου της Μονής Τατάρνης. Εγώ θέλω να σας παρακαλέσω να συνεχίσουμε με προσωπικές στιγμές που έχετε ζήσει πλάι στον Παναγιώτατο. Θα μου επιτρέψει ο Παναγιώτατος να πω μερικά πράγματα, τα οποία ακόμη λίγα και τελειώνω. Γιατί τα πολλά δεν τα θέλει και θα έχει κουραστεί, από ό,τι ξέρω. Εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι το εξής. Όταν κάναμε μια μέρα μια συζήτηση, τον είπα: Παναγιώτατε, μήπως ο Θεός δεν σας έστειλε στο κατάλληλο χρονικό διάστημα και έπρεπε να ερχόσασταν έτη πιο μπροστά, που η ομογένεια ήταν πληθούσα στην πόλη? Και μου απήντησε αφοπλίζοντας ότι γνωρίζει ο Θεός πότε και ποιον θα στείλει σε κάθε χρονική στιγμή. Ό,τι κάνω, το κάνω για την ομογένεια. Το κάνω για να έχουν ένα καμάρι αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο χώρο αυτό. Και πραγματικά είναι και οι συνθήκες τέτοιες τα τελευταία χρόνια που θα λέγαμε ότι η ομογένεια διαβεί καλύτερα από περασμένες εποχές. Ο Παναγιώτατος εργάζεται όλο το 24ωρο. 2 ώρες είναι ο ύπνος του. Καθόμασταν τα βράδια, έλεγε: ελάτε να δούμε βίντεο από τις περιοδίες μου. Μας έβαζε το βίντεο από Καναδά, από διάφορα άλλα μέρη που πήγαινε, και εκεί μόλις άρχισε να πέσει, εκείνον τον έπιανε ο ύπνος και έγινε το κεφάλι του, γιατί δεν άντυχε από την κούραση της ημέρας. Η κόπωση ήταν εμφανής, αλλά εκείνο που με είχε κάνει ανθρώπινα η παρουσία του ήταν η εξής διάσταση. Ήταν 1998 και νομίζω ήταν τελικός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος εθνικών ομάδων, και λέει: σήμερα δεν θα δούμε βίντεο. Σήμερα θα πάτε να δείτε τον τελικό και θα πάτε να δείτε ποδόσφαιρο. Μένα με έκανε εντύπωση πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι ιδιαίτερα με το ποδόσφαιρο δεν ασχολείται. Αλλά ωστόσο δείχνει την ανθρώπινη πλευρά ενός προθιεράρχη, ενός ιακοστρόφου, ο οποίος ξέρει στους νέους
πότε χρειάζονται την ανάπαυση και πότε χρειάζονται να δουν και κάτι άλλο. Θα ήθελα κάτι τελευταίο από εσάς. Μια ευχή για τον Παναγιώτατο. Σε έναν άνθρωπο που αναγνωρίζει την προσφορά, σε έναν άνθρωπο που αναγνωρίζει τους πραγματικούς του φίλους, σε έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει κάθε στιγμή πώς να φέρεται σε όλους, αλλά και στους ανθρώπους που πραγματικά αγαπούν την Εκκλησία και αφιερώνονται σε αυτή, εύχομαι από όλη μου την καρδιά, Παναγιώτατε, τα έτη σας να είναι δυσεξαρρύθμιτα, να είναι άλυπα, να είναι απεριδόνητα και στο επέκεινα, και η Πατριαρχία σας θεοϋποστήρικτος και θεοπρόβλητος, και ακόμη περισσότερο συγχωρέστε μου, επειδή μου λέτε ότι είμαι μικρότερος και δεν πρέπει να το πω. Βάζετε και κόκκινες γραμμές. Κουράζεστε πάρα πολύ. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Σας έχουμε ανάγκη για πάρα πολλά χρόνια. Την ευχή σας, Παναγιώτατε. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε στα στενά χρονικά όρια μιας εκπομπής να πούμε ό,τι μπορούσαμε για την προσωπικότητα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Συνδεθήκαμε με όλο τον κόσμο, με τη Μελβούρνη, με τη Γενέβη, με την Ευρυτανία, με τη Θεσσαλονίκη. Παναγιώτατε, η τηλεόραση της 4Ε, η εκπομπή Λόγια της Πλώρης και όλοι οι συντελεστές της, θελήσαμε να σας κάνουμε ως δώρο ένα αφιέρωμα για όσα έχετε προσφέρει και όσα προσφέρετε στην Ορθοδοξία και όχι μόνο. Αν καταφέραμε να σας αγγίξουμε έστω και κατελάχιστον, τότε η εκπομπή μας έχει πετύχει. Εις πολλά έτη, Δέσποτα.